Αστή είναι Δημήτρη. Όλα καλά. Το γνώρισα μέσα στο χορό, από το πάθος του. Ναι. Με χόρεψε σήμερα. Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, λοιπόν, ο έμπορος της Βενετίας, μαζί με τη Μαριάννα Παπαθανασίου, που είναι δίπλα σου. Παιδική σκηνή. Παιδική σκηνή, φέτος. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που κάνω θέατρο για παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή της Ελένης Βλάχου. Είναι και η σκηνοθέτης μας. Είναι μια πολύ ωραία. William Shakespeare, να το πούμε. Είναι William Shakespeare, ναι. Κλασικός. Και έχει σεβαστεί πάρα πολύ ωραία το κείμενο και το έχει αποδώσει εξαιρετικά. Ούτως ώστε να είναι και για παιδιά, αλλά και οι ενήλικες που έρχονται να περνάνε πάρα πολύ ωραία. Είχες κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στο τάγκο, στο Όλβιο. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, πήγε πολύ καλά. Τελείωσε τώρα, πολύ πρόσφατα. Ναι, ναι, ακριβώς. Ήταν να πάει μέχρι τον Γενάρη, πήγε τελικά μέχρι μέσα Φλεβάρι. Μαριάννα, για πες μας για αυτή την παράσταση. Μάλλον πες μας για τον Δημήτρη καταρχήν. Το αγαπημένο μου θέμα, για λέγε. Ο Δημήτρης έχει γίνει φίλος μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πλάσμα. Είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Έλα, φτάνει, πες μας για την παράσταση. Τι να πω, ωραία. Παράσταση, όχι, αλήθεια, τι. Την αγαπώ πολύ αυτή την παράσταση. Είναι πολύ φροντισμένη. Έχει γίνει με πολύ φροντίδα και πολύ έρνοια. Είναι ένα κείμενο που έχει καταφέρει να είναι κατανοητό για τα παιδιά και σαφές και ταυτόχρονα να διατηρήσει αυτό το... Είναι σε ρήμα, έχει κρατηθεί ο ρυθμός. Έχει κρατηθεί ο ρυθμός του σεξπυρικού λόγου. Το έχει κάνει αυτό η Ελένη. Σημαντικό. Στα αλήθεια είναι... Αλλά είναι σύγχρονος ο λόγος. Είναι σύγχρονος. Δεν είναι δηλαδή να σε κοιμείς. Ναι. Ναι. Και μαθαίνω επίσης ότι κάνεις και κάποιες μουσικές βραδιές, τραγουδάς. Ναι, τραγουδάω. Έχω φτιάξει την μπάντα μου εδώ στην Αθήνα, γιατί είμαι και νεοαφιχθήσα. Δηλαδή είμαι μόνη μου εδώ από το Σεπτέμβριο. Είμαι Θεσσαλονικιά, εγώ έχω έρθει από πάνω. Και είμαστε οι Dizzy Breezes. Και... Οι ποιοι? Πες το λίγο, πες το. Dizzy Breezes. Τα ζαλισμένα αεράκια, εντάξει. Βέλεια, θα. Και εμφανιζόμαστε στο Jazz Point, Ακαδημίας 18. Το επόμενο μας live είναι στις 16 Μαρτίου, Σάββατο. Οκ. Ναι. Και μετά από το Dizzy Breezes, εγώ θα πάω στον Αυγουστίνο.